ξεκάθαρο μήνυμα στήριξη στην Ελλάδα από τον Μάικ Πομπέο. Το breakfast με τον Πρωθυπουργό και η βόλτα στην πλάκα. Τρόμος για επιβάτες λεωφορείου. Δέχτηκαν επίθεση με πέτρες στην Εθνική Οδό. Αποκλειστικές εικόνες. 52χρονη πέθανε στο δρόμο για το νοσοκομείο των Ιωαννίνων επειδή δεν δούλευε η θωρακοχειρουργική μονάδα στο Ρίο. Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με την Κατερίνα Παναγωπούλου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έφυγε από τη χώρα μας, αλλά η σφραγίδα της επίσκεψής του έμεινε βαθιά χαραγμένη. Τα μηνύματα που έστειλε προς την Τουρκία ήταν αλλεπάλληλα και ξεκάθαρα. Πριν αναχωρήσουν, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τη σύζυγό του πέρασαν το πρωινό τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του Μαρέβα, ενώ η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με μια βόλτα στα στενά της πλάκας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έφυγε, αλλά άφησε πίσω τη σφραγίδα του. And so you can watch how this administration behaves and you can be confident that we will act in ways that protect and preserve these basic ideas of sovereignty, these basic ideas of the rule of law and these basic ideas around the protection of private property. The same value set that the people of Greece have. Η απάντηση Πομπέο για την αμερικανική αντίδραση στην πιθανότητα νέων ημείων ήταν χωρίς περιστροφές, αβίαστη. Όπως και το χαμογελό του πρωί-πρωί στο Roof Garden του Hilton με φόντο την Ακρόπολη και τον ήλιο της Αθήνας. Το ζεύγος Πομπέο απόλαυσε το πρωινό του με τον Κυριάκο και τη Μαρέβα Μητσοτάκη. Μεγάλη έκπληξη τα ελληνικά της συζύγου του. Η χημεία του Έλληνα Πρωθυπουργού με το νούμερο 3 της Αμερικανικής Ιεραρχίας ήταν εμφανής. Το σημερινό πρόγραμμα του Μάικ Πομπέο ήταν ιδιωτικό. Πρώτη του στάση ο Μητροπολιτικός Ναός της Αθήνας, όπου παρακολούθησε για μισή ώρα τη Θεία Λειτουργία μαζί με τη σύζυγό του. Η σύζυγός του είναι Ορθόδοξη. Έμειναν πάνω από μισή ώρα μέσα στην εκκλησία, με πολλή ευλάβεια, με πολλή σεμνότητα. Δεν θέλησε να ανοίξουμε την κεντρική πύλη του ναού, ήθελε να μπει από εκεί που μπαίνουν όλοι οι πιστοί. Εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ από τον ναό μας. Το ζεύγος Πομπέο ξεναγήθηκε και στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας ξαφνιάστηκε όταν άκουσε ότι οικοδομήθηκε στα τέλη του 11ου αιώνα. Αμέσως μετά, με τα πόδια ξεκίνησε η βόλτα τους στα στενά της πλάκας. Οι εικόνες που χαμογελούν ανέμελα στην καρδιά της πόλης είναι ένα μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο για το πόσο ασφαλής είναι η Αθήνα. Πάρα πολύ ωραία. Μια χαρά, μια ήρεμη πορεία, φιλικότατος. Του είπα, good morning, Mr. Pompeo. Welcome to Athens. Και μου έκανε thank you. Η βόλτα ολοκληρώθηκε στο ορολόγιο του Κυρίστου, στους Αέριδες και το Φετιχέ Τζαμί στη Ρωμαϊκή Αγορά. Εκεί επιβιβάστηκαν συνεντυπωσιακή αυτοκινητοπομπή. Η Σούζαν Πομπέο έκανε ένα-δύο γρήγορα ψώνια. Κάνει συλλογή από εικόνες και πήρε μια χειροποίητη, αρκετά καλή βυζαντινή τεχνοτροπία. Πλέον η αποκόνηση της Παναγίας. Μια ωραία κυρία, χαρήκαμε πάρα πολύ που ήρθε εδώ στο κατάστημά μας. Αγόρασε κάτι κρός και κάτι αυγά. Κάποιοι άλλοι έμειναν παραπονεμένοι. Σταμάτησε εδώ πέρα, είδε το ντεκόρ έξω, γιατί έχουμε φανταστικό ντεκόρ. Ήθελα να το βάλω μέσα, αλλά δεν έμπαινε. Μετά τη βόλτα του στην πλάκα, ο Μάικ Πομπέο σταμάτησε εδώ στη Μητροπόλεως για να γευματίσει. Ήπια κάποια αναψυκτικά, γεύτηκε ελληνικές συνταγές, απλά πιάτα του μενού μας, τα οποία έτσι έχουν και μια ελληνικότητα. Ήταν πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ ευγενική. Φυσικά τα μέτρα ασφαλείας δρακόντια. Από νωρίς το πρωί γερανοί απομάκρυναν αυτοκίνητα από το κέντρο της Αθήνας. Αστυνομικοί παντού, εκπαιδευμένοι σκύλοι, drones και ελικόπτερα. Το διήμερο του Μάικ Πομπέο στην Αθήνα ήταν πολύ γεμάτο. Το συνάντησαν πολιτικοί επιχειρηματίες, άνθρωποι του πνεύματος, ανάμεσά τους η πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, η οποία παρακολούθησε την ομιλία του στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλοι εντυπωσιάστηκαν από την απλότητά του και τη σαφήνεια των μηνυμάτων που εξέπεψε. Ο διπλωματικός πυρετός όμως συνεχίζεται με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια να μεταβαίνει αύριο στη Λευκωσία, ενώ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί το πρωί της Τρίτης για την τριμερή σύνοδο Αιγύπτου-Ελλάδας-Κύπρου στο Κάιρο. Πάμε στο Γιώργο Βλαβιανό για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Κατερίνα, με την όθηση της Αμερικανικής στήριξης στις βαλίτσες, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει το πρωί της Τρίτης στο Κάιρο για την 7η τριμερή συνάντηση Αιγύπτου-Ελλάδας-Κύπρου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει την πρώτη του συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αλ-Σίσι, ενώ μαζί και με τον Νίκο Αναστασιάδη
θα συζητήσουν ενεργειακά ζητήματα και θα ενισχύσουν τη συμμαχία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα καλέσουν από κοινού την Τουρκία να βάλει τέλος στις παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου. Στο Κάιρο, μαζί με τον Πρωθυπουργό, θα είναι και ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα συναντηθεί αύριο στην Κύπρο με τον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και τον ομολογό του Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Υπουργός Εξωτερικών θα μεταφέρει στην κυπριακή ηγεσία τα αυστηρά μηνύματα Πομπέο προς την Άγκυρα, ενώ θα καθορίσουν από κοινού τη στάση τους απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, Κατερίνα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο Γλαβιανέ, και θα μείνουμε στην αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ που υπεγράφει χθες και ανοίγει μια ομπρέλα προστασίας πάνω από την Ελλάδα. Μια εξέλιξη που, όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ του Λάμπρου Δεμερτζή, προκαλεί μεγάλη ικανοποίηση στην Αθήνα, φέρνει όμως εκνευρισμό στην Άγκυρα. Μετά από τρεις συναντήσεις του Νίκου Δένδια με τον Μάικ Πομπέο και πολύμινες σκληρές διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών, οι υπογραφές της διμερούς αμυντικής συνεργασίας έπεσαν χτες. Η συμφωνία επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κοινό μέτωπο στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο που ο ταραξίας γείτονας τα παίζει όλα για όλα. Ουσιαστικά προσφέρει διευκολύνσεις και ενισχύει την αμερικανική παρουσία στην ελληνική επικράτεια και οπωσδήποτε. Στο βαθμό που τα συμφέροντα τα ελληνικά πηγαίνουν παράλληλα με τα αμερικανικά, αυτό μας προσφέρει και μία τρόποντινά θωράκιση απέναντι στον εξανατολών κίνδυνο. Όλοι είναι εναντίον του Τούρκου Σουλτάνου. Ο Ταγίπ Ερντογάν κάνει πως δεν καταλαβαίνει και απειλεί να ξεκινήσει αύριο κιόλας τις γεωτρήσεις στο οικόπεδο 7 της Κυπριακής ΑΟΣ. Ο Ακτενιζδεκί σονδάζ çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Fatih sondaj gemisi yürüttüğü çalışmalarda 4000 metrenin altına indi. Η Ελλάδα χτίζει ισχυρές συμμαχίες για να απαντήσει στην τουρκική αδιαλαξία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καθιστούν στρατηγικό εταίρο τους στην Αθήνα. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από σωρία παραβιάσεων σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα, όπως αντιλαμβάνεστε, και είναι ένα αποτέλεσμα των συντονισμένων ενεργειών Κύπρου και Ελλάδας, στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάδας βεβαίως. Πέντε είναι τα βασικά σημεία της συμφωνίας. Αυτά αφορούν τις βάσεις της Σούδας, οι οποίες αποτελούν για τις Ηνωμένες Πολιτείες στρατηγική περιοχή. Οι Αμερικανοί θέλουν να δημιουργήσουν τις δομές που θα είναι ικανές να φιλοξενήσουν περισσότερα πλοία του έκτου αμερικανικού στόλου, ακόμη και αεροπλανοφόρο. Επίσης, δίπλα στη Σούδα βρίσκεται η 115 πτέρυγα μάχης. Εκεί θέλουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα ικανό αριθμό αεροσκαφών, επιπέδους μήνους για τα δικά τους πολεμικά αεροσκάφη. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης τα τελευταία χρόνια έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Οι Αμερικανοί ήδη έχουν δαπανίσει 2,3 εκατομμύρια δολάρια. Θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε πώς θα εξελιχθεί, τι δυνατότητες υπάρχουν, τι γίνεται με την Τουρκία και βεβαίως όλη αυτή την κατάσταση, η οποία στην Ανατολική Μεσόγειο είναι έκρηθμη, απειλητική και προβληματική. Η συμφωνία αναβαθμίζει γεωστρατηγικά το Στεφανοβίκιο του Βόλου, την έδρα της πρώτης ταξιαρχίας στρατού. Οι Αμερικανοί θέλουν να δημιουργήσουν και εκεί δομές για τα δικά τους ελικόπτερα, ενώ ήδη φτάνουν στην Ελλάδα 400 Αμερικανοί. Στην 110 πτέρυγα μάχη στη Λάρισα έχουν εγκατασταθεί τα αμερικανικά MQ-9 Reaper. Τα υπερσύγχρονα drones θα παραμείνουν εκεί. Πάμε να δούμε και την αποκωδικοποίηση της επίσκεψης Πομπέο από τον καθηγητή του Παντίου, Κώστα Ιφαντή. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είναι εξόχως σημαντική. Έρχεται σε μια συγκυρία κρίσιμη για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Σίγουρα αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδος στο βαθμό που αναβαθμίζονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Διευρύνεται η αμυντική συνεργασία. Δεν πρέπει να συγχέουμε αυτή την εμβάθυνση τη στρατηγική μεταξύ Αθηνών και Ουάσιγκτον με μια συμμαχική εγγύηση από πλευράς ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία. Από εκεί και πέρα, οι σχέσεις με την Τουρκία έχουν τη δική τους αυτόνομη ποιότητα. Η Ελλάδα σε περίπτωση μιας κρίσης έχει να περιμένει την διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά αν τα πράγματα πάνε άσχημα θα είμαστε μόνοι μας απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Γυρνάμε σελίδα, αλλάζει το σκηνικό του καιρού και έρχονται βροχές και καταιγίδες. Πάμε να δούμε αναλυτική πρόγνωση για την ένταση και τη διάρκεια των φαινομένων από το μετεωρολόγο μας Θοδωρή Κολίδα.
Ναι, επειδή είναι στο προσέσιο καιρός από τα δυτικά, το διήμερο Δευτέρας-Τρίτης, με τοπικά έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Παρότι πρόκειται περί μιας τυπικής φθινοπορεινής μεταβολής του καιρού, εντούτοις σε ορισμένες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι σε ορισμένες περιοχές, στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα θα έχουμε ανατολικούς, βορειοανατολικούς ανέμους, στα νότια θα έχουμε νοτιάδες και θα έχουμε σύγκληση αερίων μαζών με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα σε ορισμένες περιοχές, όπως κυρίως στην περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλία, σε ένα μεγάλο κομμάτι της Ανατολικής Θερέας, στην Εύβοια και στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα. Πάντως, στην εξέλιξη της κακοκαιρίας μπορούμε να την περιγράψουμε ως εξής. Πρώτα, από νωρίς δηλαδή το πρωί, θα έχουμε τοπικά έντονα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις βόρειες Ποράδες. Σταδιακά θα επηρεαστούν από τις πρώιμες υβρινές ώρες με ισχυρές βροχές και καταιγίδες το Ιόνιο, η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά, η Πελοπόννησος, καθώς επίσης η Ανατολική Στερεά μαζί με την Αττική και η περιοχή της Εύβοιας. Τα φαινόμενα αυτά σταδιακά θα αρχίσουν να μετατοπίζονται ανατολικότερα. Θα επηρεαστούν πρώτα οι Κυκλάδες, αργότερα η Κρήτη και προς το βράδυ τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Δρομολόγιο τρόμου για τους 37 επιβάτες και τον οδηγό του λεωφορείου Κτέλ Αχαΐας. Άγνωστοι πέταξαν πέτρες και έσπασαν το μπαρμπρίς, ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει. Έχει περάσει λίγη ώρα από τη στιγμή που οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε μια γυναίκα που φέρεται να σκόρπισε τον τρόμο σε διερχόμενους οδηγούς νωρίς το πρωί, πετώντας τους πέτρες στην παλαιά Εθνική Οδό στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων. Ο εισαγγελέας της άσκησε δίωξη για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών και την παρέπεμψε να δικαστεί από το αυτόφορο. Πλησίαζε 10 το βράδυ όταν από το πουθενά άρχισαν να εξφενδονίζονται πέτρες στην Εθνική Οδό λίγο πριν τους Αγίους Θεοδόρους. Οι μαρτυρίες των οδηγών σοκάρουν. Πίσω μας έρχονταν αυτοκίνητα. Δεν φρενάρουμε, εμείς συνεχίσαμε. Παρά το κρότο τραντάχτηκε το αυτοκίνητο, τρομάξαμε, να λέμε την αλήθεια, και προχωρήσαμε. Χαμάγιο και περισσότερο άντρες μου. Γιατί αν έσκαγε μπροστά στο τζάμι, μπορεί να και τη στιγμή να τρόμαζε, να έκανε κάποιες στραβοτιμονιές. Σε ένα σημείο που πήγαινα εγώ να είμαι για τους Αγίους Θεοδόρους εχθές το βράδυ, είδα να πούμε κοτρώνες πέτρες, οι οποίες εξεφενδυνιζόντουσαν να πούμε από 5-10 μέτρα. Και φοβήθηκα εγώ σε κάποια φάση, φοβήθηκα. Λίγη ώρα μετά, στο ίδιο σημείο, το χάρο με τα μάτια τους είδαν ο οδηγός του Κτέλ Αχαΐας και οι 37 επιβαίνοντες. Μια μεγάλη πέτρα έσκασε στο παρμπρίζ. Ευτυχώς ο οδηγός διατήρησε την ψυχραιμία του, έφτασε μέχρι τον ισθμό και από εκεί οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλο λεωφορείο. Πριν 10 μέρες είχε ξαναγίνει. Μου πετάξανε πέτρες και μου το κάνα τον παρμπρίζ. Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι άνδρες της τροχίας και του ΕΚΑΒ όταν συνειδητοποίησαν πως από αυτό το μαύρο τζιπ, που όπως βλέπετε έχει κοπεί στα δύο, βγήκε σώος ο οδηγός του. Το απίστευτο τροχαίο έγινε στη λεωφόρο Κηφισίας λίγο μετά το φάρο του ψυχικού. Ο οδηγός του τζιπ, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε σε μια κολόνα φωτισμού με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να κοπεί στα δύο. Ο οδηγός που βγήκε από τις τσακισμένες λαμαρίνες χωρίς γρατζουνιά αρνήθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, παράτησε το διαλυμένο τζιπ και έφυγε χωρίς να δώσει κανένα στοιχείο. Αιματηρή συμπλοκή με πυροβολισμούς και 4 τραυματίες είχαμε πριν από λίγο σε γειτονιά στα Σεπόλια. Στο σημείο βρίσκεται ο Βαγγέλης Γκούμας και θα μας μεταφέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Καταρίνα, καλησπέρα. Όλα όσα συνέβησαν παραπέμπουν σε κινηματογραφική ταινία. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, 7 άτομα εισβάλλουν σε μονοκατοικία στα Σεπόλια. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που μας είπε ο γιος της οικογένειας, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, άρχισαν να κοπανάνε με λωστούς τα ντουλάπια. Στη συνέχεια στράφηκαν, έσπασαν την τηλεόραση όπως μπορείτε να δείτε και μετά τα 7 άτομα κατευθύνθηκαν με μεγάλη δύναμη, με μεγάλη ταχύτητα στο εσωτερικό, όπου γκρέμισαν την πόρτα, πέρασαν στο εσωτερικό όπου βρήκαν το γιο της οικογένειας. Τους ζητούσαν επίμονα να τους πει πού είναι ο πατέρας τους. Δεν ήταν εδώ. Τα 7 άτομα λοιπόν με 2 αυτοκίνητα φεύγουν και ο πατέρας εκείνη τη στιγμή γυρίζει και προσπαθεί να μάθει από το γιο του τι ακριβώς έχει γίνει. Στη συνέχεια λοιπόν τα 7 άτομα ξανάρχονται, πάντοτε σύμφωνα με αυτά μας είπε ο γιος της οικογένειας. Ο πατέρας με άλλα 3 άτομα, τα αδέλφια του, βγαίνουν έξω, εδώ σε ένα κεντρικό δρόμο, όπου είναι γεμάτος με κόσμο.
πάνε στη γωνία, εδώ που βλέπετε το γκρι αυτοκίνητο, και εδώ αρχίζει μια άγρια συμπλοκή με λωστούς, με ξύλα. Τότε ο ένας από αυτούς βγάζει ένα πιστόλι και αρχίζει να πυροβολεί. Ακούγονται τρεις ή τέσσερις πυροβολισμοί. Ο πατέρας πέφτει αιμόφυτος κάτω, τραυματίζεται άλλο ένα άτομο, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία υπάρχουν τέσσερα άτομα τα οποία είναι τραυματισμένα και νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομεία. Μάλιστα. Όμως μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε ένα βίντεο ντοκουμέντο ακριβώς από την ανταλλαγή το τι ακριβώς έγινε. Να σε ευχαριστήσουμε λοιπόν, Βαγγέλη Γκούμα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε ακριβώς αυτό το ντοκουμέντο από την ανταλλαγή των πυρών. Και θα περάσουμε τώρα σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει. Είχαμε ασχοληθεί εκτενώς στο Σταρ. Θα αναβιώσει αύριο στο δικαστήριο. 19χρονο κορίτσι με ειδικές ανάγκες είχε βιαστεί από έναν Ρωμά και έναν Αλβανό. Και αύριο θα αναγκαστεί να ξαναζήσει λεπτό προς λεπτό τις μαρτυρικές στιγμές που πέρασε, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι δράστες. Ο πατέρας του κοριτσιού μιλάει στο Σταρ. Αφού θα τους αφηγήσει, σίγουρα είναι δύσκολο. Αλλιώς είναι να το δούμε με τα δικά μας τα μάτια και αλλιώς είναι να τα βλέπεις με τα δικά σου τα μάτια, το οποίο έχεις βιώσει αυτό το πράγμα. Έτοιμος να σταθεί στο πλευρό της κόρης του προκειμένου να μπορέσει να διαχειριστεί το τέτα-τέτ με τους φερόμενους βιαστές της, δηλώνει στο Σταρ και την Τασούλα Παπα-Νικολάου ο πατέρας της 19χρονης κοπέλας. Όπως λέει, τον τρομάζει η ιδέα πως το κορίτσι του θα ξαναζήσει λεπτό προς λεπτό το μαρτύριο που πέρασε στα χέρια του 19χρονου Αλβανού και του 23χρονου Ρωμά. Κοντά μου θα την έχω. Αυτό που σκέφτομαι πιο πολύ είναι να δικαιωθεί, να ικανοποιηθώ και εγώ, αλλά και περισσότερο η κόρη μου. Αλλά ό,τι και να γίνει, δεν νομίζω να ικανοποιηθεί και τόσο η κόρη μου, γιατί είναι άτομο με τις ανάγκες μου πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό θέλω να τη δω από κοντά, να δω πώς αισθάνεται. Αυτό που είχε αφήσει άφωνη ολόκληρη την Ελλάδα είναι το γεγονός πως ο 19χρονος Αλβανός φέρεται να βίασε την ανυπεράσπιστη κοπέλα, έχοντας ακόμη το αίμα της Ελένης στο παλούδι στα χέρια του. Το συγκλονιστικότερο όλων ήταν ότι συνέβη τρεις μέρες μετά τη δολοφονία της το παλούδι. Προσπαθούμε να την προετοιμάσουμε για να δει από κοντά τους δράστες οι οποίοι την υπέβαλαν σε αυτή την οδυνηρή διαδικασία. Οι δύο κατηγορούμενοι ανάγκασαν την παθούσα σε ασεργείς πράξεις, ασκώντας πάνω τη σωματική βία. Τη χτυπούσαν στο πρόσωπο και της έλεγαν «Θα δεις τι θα πάθεις». Όταν κατάφερε να ξεφύγει, της φώναξαν «Αυτό θα ξαναγίνει». Ο νεαρός Αλβανός, ο οποίος αρνείται τη συμμετοχή του και σε αυτή την υπόθεση, αύριο θα βρίσκεται μαζί με το συγκατηγορούμενό του ενώπιον του μεικτού ορκωτού της ΚΟ. Τα μέτρα ασφαλείας στο δικαστήριο αναμένονται αυξημένα, καθώς οι αρχές φοβούνται την αντίδραση των συγγενών της κοπέλας. Δείτε σε λίγο. Γυναίκα έχασε το μάτι της από ιατρικό λάθος. Ακόμα. Καταδίωξη ληστών μοτοσυκλετών. Αποκλειστικές εικόνες. Και θα περάσουμε στις εξελίξεις στην υπόθεση της εμψυχρό δολοφονίας του φαρμακοποιού έξω από το σπίτι του στο ψυχικό από άνθρωπο με τον οποίο υπήρξαν για χρόνια φίλοι. Την Τρίτη θα συνεχιστεί η δίκη και η οικογένεια του άτυχου φαρμακοποιού θα αναγκαστεί να βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με τον δολοφόνο, περιμένοντας με αγωνία την απόφαση. Την Τρίτη η Γιώτα Μαρία και η μητέρα της θα αντικρίσουν ξανά τον δολοφόνο που σκότωσε τον άνθρωπό τους. Ζητούν την καταδίκη του. Ζητούν να μην του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Από τις πρώτες στιγμές που άνοιξαν το σπίτι αλλά και την καρδιά τους αποκλειστικά στην Τασούλα Παπα-Νικολάου, επαναλάμβαναν συνεχώς ένα και μόνο πράγμα. Να μην αναπνεύσει αέρα ελευθερίας όσο ζει ποτέ. Αυτό που ζητώ είναι η παραδειγματική του τιμωρία. Για αυτό που μας έκανε. Για αυτό το άδικο που μας έκανε. Τα μελαγχολικά μάτια της κόρης του Βασίλη Φλόρου προδίδουν τον πόνο που έχει βιώσει και βιώνει το παιδί εδώ και ένα χρόνο. Ο 52χρονος κατηγορούμενος που τη στέρισε τον πατέρα δεν ήταν ένας άγνωστος ούτε για εκείνη ούτε για τη μητέρα της. Ο 52χρονος κατασκευαστής ήταν φίλος της οικογένειας πάνω από 25 χρόνια. Μία αντιδικία για χρήματα φαίνεται πως ήταν και αυτή που όπλησε το χέρι του. Πυροβόλησε τον φίλο του με 5 σφαίρες. Από το σημείο φέρεται να έφυγε ατάραχος για να μην κινήσει υποψίες. Δεν μπορώ να καταλάβω πως
μπορείς να πατήσεις τη σκανδάλη τόσες φορές και να σκοτώσεις έναν άνθρωπο. Τη στιγμή της εκτέλεσης, η Γιώτα Μαρία μαζί με τη μητέρα της ήταν στο σπίτι του στο ψυχικό. Άκουσαν τους πυροβολισμούς, έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει. Η εικόνα που αντίκρισαν δεν θα σβήσει ποτέ από το μυαλό τους. Η μαμά πλησιάζει, πιάνει το μπαμπά και καταλαβαίνει ότι δεν έχει σφιγμό. Παρόλο που έβλεπα αυτό που έβλεπα, δεν ήθελα να πιστέψω. Είχε πλήρη καταλογισμό κατά την ώρα τέλεσης του εγκλήματος. Είναι μια καθαρή δολοφονία, προμελετημένη. Ο άνθρωπος μας δεν θα γυρίσει πίσω. Η παραδειγματική τιμωρία όμως του δολοφόνου θα γαλινέψει έστω και λίγο τις ψυχές μας. Με αυτά τα σπαρακτικά λόγια, η κάμερα κλείνει. Η Γιώτα Μαρία, ο αδερφός της και η μητέρα τους, ενωμένοι με όση δύναμη ψυχής τους έχει απομείνει, θα βρεθούν σε λίγες ώρες ξανά μπροστά στον δολοφόνο. Στις τραγικές ελλείψεις στο χώρο της υγείας τώρα, όπου όπως θα δούμε έχουν θανάσιμες συνέπειες. Μία γυναίκα μόλις 52 ετών έπαθε καρδιακό επεισόδιο στην αρχαία Ολυμπία. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Πύργου, αλλά μετά την πήγαν στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Δεν άντεξε και πέθανε στη διαδρομή. Άννα Λίτινα θα μας πει γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Κατερίνα, η γυναίκα που βλέπουμε στη φωτογραφία που εξασφάλισαν οι συνάδελφοι του Πατρίς Νιούς είναι η γυναίκα του υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Ιωάννη Μουρμούρα, που κατέρευσε ξαφνικά στην αρχαία Ολυμπία. Εδώ βλέπουμε τους κατοίκους αλλά και τους επιχειρηματίες να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να την παραλάβει το ασθενοφόρο, το οποίο έκανε 19 λεπτά από το νοσοκομείο του Πύργου μέχρι την αρχαία Ολυμπία. Η 52χρονη καθηγήτρια φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου οι γιατροί διέγνωσαν κολποκυλιακό διαχωρισμό, μια οξύτατη καρδιακή πάθηση, αντίστοιχη σε επικινδυνότητας με αυτή του Πέτρου Τατσόπουλου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, αποφασίστηκε η μεταφορά της στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων, καθώς η καρδιοχειρουργική κλινική στο νοσοκομείο του Ρίου δεν λειτουργεί εδώ και 2 χρόνια, από το 2017, επειδή δεν υπάρχουν γιατροί. Καθοδόν για τα Γιάννενα, έξω από την Άρτα, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται. Η γιατρός που τη συνόδευε και οι διασώστες έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή, όμως η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο ασθενοφόρο. Ο θάνατος της 52χρονης γυναίκας Κατερίνα φέρνει για μια ακόμη φορά στο προσκήνιο τις ελλείψεις που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Και το λέω αυτό γιατί η γυναίκα, παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, θα μπορούσε να ζει εάν λειτουργούσε η καρδιοχειρουργική κλινική στο Ρίο. Από το Υπουργείο Υγείας δυστυχώς επιβεβαιώνουν ότι το πρόβλημα υπάρχει τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στο νοσοκομείο του Ρίου, αλλά και στο νοσοκομείο του Ηρακλείου Κρήτης. Από το Ηράκλειο στέλνουν τα περιστατικά με αεροδιακομιδές στα νοσοκομεία της Αττικής και από το Ρίο οι ασθενείς μεταφέρονται στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο Υγείας εκπονεί κεντρικό σχεδιασμό για την κάλυψη των κενών στα νοσοκομεία, δίνοντας προτεραιότητα στις ΜΕΘ, στα τμήματα επιγόντων περιστατικών και στις ειδικότητες που παρατηρούνται οι ελλείψεις. Με στόχο οι 2.500 προσλήψεις που έχουν ανακοινωθεί να διοχετευτούν εκεί που υπάρχει ανάγκη. Το σίγουρο είναι, Άννα Λίτινα, ότι είναι αδιανόητο εν έτη 2019 να πεθαίνουν άνθρωποι στον δρόμο ενώ μεταφέρονται από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα θυμόμαστε την υπόθεση της Λίνας Κοεμτζή, της φοιτήτριας που πριν 3 χρόνια βούτυξε στο κενό από την φοιτητική εστία του Αριστοτέλειου. Η μητέρα της αποκαλύπτει ότι ένας άνδρας απείλησε ότι θα τη σκοτώσει εάν συνεχίσει να ψάχνει ποιος κρύβεται πίσω από το θάνατο του παιδιού της. Ανοίγει το παράθυρό του και μου κολλάει ένα χαρτόνι συγκεκριμένα, γιατί το παρατήρησα, με μαύρα γράμματα. Αν δεν κλείσει το στόμα σου, θα σου κόψουμε το λαρίκι. Και έφυγε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εγώ, εντάξει, έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Σαν σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, έξω από τα κημητήρια Γιαννιτσών, πρωί Κυριακής, η μητέρα της άτυχης Λίνας Κοεμτζή έρχεται αντιμέτωπη με 2 άνδρες που επιβαίνουν σε ένα τζιπ χωρίς πινακίδες. Την απειλούν και φεύγουν, λέει στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα. Έπεσε. Την έριξαν. Το έστικτο της μάνας λέει ότι δεν έπεσε. Την σκότωσαν. Καμιά απάντηση από την φοιτητική εστία. Τα στόματα κλείσανε. Σιωπή παντού. Οι γονείς της άτυχης φοιτητρίας μιλούν για το παιδί τους και ξεσπούν σε κλάματα. Η όμορφη Λίνα λίγο πριν πεθάνει δεχόταν εκβιασμούς. Κάποιοι είχαν σκοπό να διαρρεύσουν στο διαδίκτυο ροζ βίντεο και φωτογραφίες. Η μητέρα της πιστεύει πως οι απειλές που δέχτηκε συνδέονται με τους ανθρώπους που οδήγησαν το παιδί της στο θάνατο. Απείλησαν μάλιστα και την αδερφή της φοιτητρίας μέσω Facebook. Σταματήστε πλέον να ασχολείστε με αυτό, γιατί εκεί που στείλαμε την αδερφή σου, δεν θα στείλουμε και σένα. Αυτό το άτομο έχει εντοπιστεί και εξετάζεται από τις αρχές, ενώ η μητέρα της φοιτητρίας ενημέρωσε αμέσως την ασφάλεια και κατέθεσε μήνυση προκειμένου να εντοπιστούν οι άνδρες που επέβαιναν στο τζιπ και θέλησαν να τις κλείσουν το στόμα. Είναι μια απώλεια που πονάει.
Επιστρέφουμε στο χώρο της υγείας και σε ένα θέμα που προκαλεί οργή. Μια γυναίκα πήγε για μια απλή και συνηθισμένη επέμβαση καταράκτη. Όμως, εξαιτίας λάθους του γιατρού, έχασε σημαντικό μέρος της όρασής της, ενώ αναγκάστηκε να υποβληθεί σε πολλαπλές επεμβάσεις. Η γυναίκα, βέβαια, στράφηκε νομικά εναντίον του γιατρού. Έναν εφιάλτη ζει μια γυναίκα η οποία έχασε την όρασή της στο αριστερό της μάτι μετά από επέμβαση καταράκτη. Όλα πηγαίνουν καλά, τη διαβεβαίωσε ο γιατρός μετά την επέμβαση. Όμως λίγες ημέρες μετά, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, άρχισαν οι πρώτες ενοχλήσεις. Η γυναίκα επισκέφθηκε ξανά τον γιατρό, ο οποίος διαπίστωσε ότι έχει αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και της είπε πως θα κάνουν και δεύτερο χειρουργείο. Πήγε για μια εγχείρηση καταράκτη, μια απλή εγχείρηση. Έγινε προφανώς κάποιο λάθος στην επέμβαση. Έπρεπε να ξαναχειρουργηθεί. Εν πάση περιπτώσει, ο γιατρός της συνέστησε ότι μπορεί να την κάνει μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα τη νέα επέμβαση, με αποτέλεσμα σε αυτό το μεσοδιάστημα να χάσει σχεδόν την όρασή της. Το πρόβλημα όμως, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο site star.gr, παρέμενε και η γυναίκα μπήκε και τρίτη φορά στο χειρουργείο χωρίς αποτέλεσμα. Λίγο πριν εισαχθεί για τέταρτη φορά στο χειρουργείο, η γυναίκα αποφάσισε να ζητήσει μια δεύτερη γνώμη. Η οφθαλμίατρος της γειτονιάς της είπε ότι κινδυνεύει να χάσει την όρασή της. Προσέφηκε και σε άλλον γιατρό, της είπε και αυτός ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι έγινε λάθος δηλαδή. Η άλλη πλευρά προσπάθησε να το αποδώσει στο ότι δεν πρόκειται περί λάθους, αλλά το ότι αρκετές φορές είναι μια συνήθις επιπλοκή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που έπαιξε σημαντικό ρόλο ήταν η καθυστέρηση της διάγνωσης του προβλήματος. Η γυναίκα προσέφυγε στα δικαστήρια και δικαιώθηκε για τη μόνιμη βλάβη στο αριστερό της μάτι. Το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση ύψους 70.000 ευρώ. Και περνάμε σε μια υπόθεση που μας είχε συγκλονίσει όλους. 36χρονος πατέρας είχε στραγγαλίσει την 32χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών τους. Τα παιδιά μένουν τώρα με τη μητέρα της ατυχής γυναίκας. Η Κατερίνα Ρίστα θα μας δώσει το ρεπορτάζ, διότι Κατερίνα, είχαμε εξελίξεις. Είχαμε τη δίκη για την επιμέλεια των παιδιών. Ακριβώς, Κατερίνα, πριν λίγα 24 ώρες λοιπόν, έγινε η δίκη για την επιμέλεια των δύο παιδιών της Κατερίνας, που έχασε τη ζωή της, όπως είπες και εσύ, από τα χέρια του ίδιου της του άντρα. Τα παιδιά διεκδικεί μέσω συγγενικών του προσώπων και ο κατηγορούμενος. Ζήτησε όμως αναβολή και την πήρε. Και την τελική απόφαση με ποιον θα μεγαλώσουν τα παιδιά θα τη μάθουμε στις 18 Μαρτίου. Όμως, μέχρι τότε τα δύο αγοράκια θα είναι με τη γιαγιά τους, τη μητέρα του θύματος, που θέλει και ζητά να παραμείνουν στην αγκαλιά της. Όπως δηλώνει, αυτά τα παιδιά είναι ό,τι της έχει απομείνει από την Κατερίνα της, που έχασε με τόσο τραγικό τρόπο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα Ρίστα, για το ρεπορτάζ. Ένα άτομο συνέλαβε η αστυνομία μετά από άγρια καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο ως ύποπτο για κλοπή μοτοσικλέτας. Το κύκλωμα, όπως θα δούμε σε βίντεο ντοκουμέντο, ενεργούσε μεθοδικά και έκλεβε μηχανές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Μπούμα. Το θράσος του κυκλώματος που έκλεβε μοτοσικλέτες ξεπερνούσε κάθε όριο. Δεν δίσταζαν να χρησιμοποιούν φλόγιστο, τροχό και λωστό για να κόψουν τις κλειδαριές ασφαλείας, αδιαφορώντας αν τους έβλεπε κάποιος περαστικός. Με το φλόγιστρο είναι που το ζεσταίνουν και σπάνε όλα μέσα οι κλειδαριές και με ένα λωστάρι έτσι και ανοίγει. Η συμμορία κυρίως χτυπούσε ανάμεσα στις 6 με 7 το πρωί, όπως έγινε στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπου μετά από άγρια καταδίωξη, ο ένας δράστης έπεσε στα χέρια της αστυνομίας. Άκουσα ένα θόρυβο, φωνές και τέτοια και αυτά, και έμαθα μετά ότι ένας αστυνομικός κυνηγούσε κάποιους. Σε νέο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, σε υπόγειο γκαράζ στις 6 και 7 πρώτα λεπτά, δύο άτομα κατεβαίνουν από σκούτερ. Ο ένας πηγαίνει προς τη μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, ενώ ο δεύτερος δείχνει ότι κάτι περιμένει. Σκύβουν και προσπαθούν να σπάσουν την κλειδαριά. Αυτό εδώ το παγώνει με τα σπρέιτ που έχουν και με ένα λωστάρι το κάνουν ένα έτσι, ένα χτύπημα και ανοίγει. Στο σημείο φτάνει και τρίτος συνεργός με άλλο σκούτερ. Καταφέρουν να σπάσουν την κλειδαριά ασφαλείας. Οι δύο ανεβαίνουν στα σκούτερ και κατευθύνονται στην έξοδο. Ο κακοποιός, όπως βλέπετε, σπρώχνει τη μοτοσικλέτα με τα χέρια του για να τη βγάλει από το πάρκινγκ. Στην έξοδο, ένας από τους δύο δράστες πάνω στο σκούτερ με το δεξί του πόδι σπρώχνει την κλεμμένη μοτοσικλέτα που οδηγεί ο συνεργός του, για να τη βγάλουν στο δρόμο και να ξεκινήσει την κατηφόρα. Η καταγγελία ενός περαστικού ήταν αρκετή για να φτάσει η αστυνομία στα ίχνη του κυκλώματος.
Άνδρες της ομάδας Δίας εντοπίζουν τους κλέφτες σε δρόμο του Αγίου Δημητρίου. Ακολουθεί καταδίωξη που θυμίζει κινηματογραφική ταινία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες προσπάθησαν δύο φορές να εμβολήσουν τις μοτοσυκλέτες των αστυνομικών. Το άγριο κυνηγητό συνεχίστηκε στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως. Φτάνοντας σε αυτό το σημείο, ο αστυνομικός χάνει την ισορροπία του και πέφτει από τη μοτοσυκλέτα. Όμως δεν σταματά. Σηκώνεται όρθιος και συνεχίζει να κυνηγά πεζός τους δράστες. Είδα ότι ήταν πεσμένη η μηχανή των Δίας. Ναι. Και η μία άλλη πεσμένη μηχανή. Και ακούστηκε από την απέναντι κυρία ότι πιάσαν ένα ληστή. Οι αστυνομικοί συλλαμβάνουν ένα άτομο που θεωρείται μέτρη στις κλοπές μοτοσυκλετών μεγάλου κυβισμού. Αναζητούν τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας. Σε ένα τρίχρονο αγοράκι από την Ιγυρία για τη συνέχεια έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και έζησε από θαύμα. Στο σημείο βρίσκεται η Ραλιό Λεπίδου. Άγιο είχε Κατέρινα το τρίχρονο αγοράκι από την Ιγυρία όταν έφυγε από την προσοχή των γονιών του και έπεσε από το παράθυρο της πολυκατοικίας που βρίσκεται πίσω μου εδώ στη Βαλαωρή του 4 και προσγειώθηκε στο περβάζι του πρώτου ορόφου, μια απόσταση 6,5 μέτρων. Το περβάζι ήταν σωτήριο καθώς θα συνέχιζε άλλα 6,5 μέτρα για να προσγειωθεί στο έδαφος. Επικράτησε πανικός στην περιοχή, βοήθεια από τους γονείς. Για καλή τους τύχη βρισκόταν στην περιοχή ένας εθελοντής, διασώστης ΟΦΚΑΘ, αλλά και ένας οδηγός ενός ανυψωτικού μηχανήματος, ο οποίος μόλις είχε τελειώσει τη δουλειά του στην διπλανή αυτή η πολυκατοικία και όταν άκουσε τη βοήθεια που ζητούσαν οι γονείς του παιδιού, επέστρεψε, ανέβασε στο μηχάνημα και τον εθελοντή, ανέβηκε πάνω στο περβάζι του, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στο μεταξύ, στο σημείο έφτασε πολύ γρήγορα η πυροσβεστική υπηρεσία με ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και έτσι με κακώσεις το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Εμείς δεν έχουμε μια επίσημη ανακοίνωση προς το παρόν από το νοσηλευτικό ίδρυμα, ωστόσο μαθαίνουμε πως είναι εκτός κινδύνου και αύριο θα έχουμε κάτι νεότερο. Πάντως να σου πω ότι εδώ στην περιοχή Βαλαωρή του 4 υπάρχει ένας θρησκευτικός χώρος όπου προσεύχονται οι Νιγεριανοί κάθε Κυριακή Τετάρτη 7.30 το πρωί και στο πλαίσιο αυτό βρίσκονταν σήμερα εδώ. Ευτυχώς το παιδάκι είναι καλά στην είναι υγεία καλά, του καλά, πάλι καλά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Ραλιό Λεπίδου για το ρεπορτάζ. Δείτε τώρα. Μάχη για να ελαττωθούν οι φόροι σε τσίπουρο και τσικούδια. Και αυτό διότι αν αυξηθεί ο φόρος, όπως ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα καταστούν μη ανταγωνιστικά, έχοντας τελικά τον ίδιο φόρο με τα εισαγόμενα ενοπνεύματα. Ρεπορτάζ από τον Άρη Λάμπο. Και το τσιπουράκι να μην το ακουμπήσουνε. Τα ελληνικά προϊόντα δεν πρέπει να διαφημίζονται. Άμα είναι πιο ακριβά από τα ξένα, δεν έχει ουσία. Ας εγκαιράσουμε τώρα ένα. Ο λαός το αποκαλεί και φάρμακο. Κινδυνεύει όμως να γίνει φαρμάκι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει να αυξηθεί ο μειωμένος φόρος στα παραδοσιακά μας αποστάγματα, τσίπουρο τσικουδιά. Όμως ο Χρήστος Ταϊκούρας ζητάει από την Ευρώπη πίστοση δύο χρόνια ακόμα. Ήδη ο Υπουργός Οικονομικών απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιστολή με την οποία ζητά τη χορήγηση προθεσμίας για τη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας μέχρι το πέρας και της επόμενης αποσταγματοτικής περίοδου. Τι σημαίνει η κατάργηση της μειωμένης φορολογίας για τον κόσμο? Όπως εξηγεί ο Λεωνίδας Χαρισάκης που έχει ρακάδικο στο γαλάτσι, ένα καραφάκι 100 ml που έχει 1,5 ευρώ μπορεί να εκτοξευτεί στα 10 ευρώ. Ο φόρος θα αυξηθεί, θα είναι γύρω στα 1.100. Και όλη αυτή η αύξηση της τιμής θα πρέπει αναγκαστικά να περάσει στον καταναλωτή. Θα φτάσουμε το ένα καραφάκι ρακιά να το πουλάμε σαν μισό μπουκάλι ουίσκι. Και ειδικά μαγαζιά ρακάδικα θα γίνουν κρασκόβια, θα πουλάμε ουίσκι δηλαδή. Με ένα μικρό καραφάκι τσίπουρο, περίπου 100 ml, μια παρέα γεμίζει τα ποτήρια δύο φορές. Ωστόσο, όπως λένε οι επαγγελματίες, σε περίπτωση που αυξηθεί η φορολογία, όχι μόνο θα πέσει η κατανάλωση, αλλά θα κοπούν και τα κεράσματα που τα επιβάλλει η παράδοση. Δεν θα μπορεί μετά ούτε να σε κεράσει ο κριτικός όπως θα σε κερνούσε, ούτε τα μαγαζιά να το βγάζουν σαν κέρασμα που το βγάζανε παλιά. Και άμα θα πας σε ένα μαγαζί, θα πρέπει να πληρώσεις σίγουρα παραπάνω από τα διπλά λεφτά από ό,τι πλήρωνες για να πιεις. Περίπου 30.000 είναι οι μικροί αμβικούχοι στη χώρα μας. Πληρώνουν φόρο 59 λεπτά το κιλό. Με την ενδιάμεση απόφαση, ο φόρος πάει στα 5,1 ευρώ το κιλό και στη συνέχεια ανεβαίνει στα 10 ευρώ και 20 λεπτά. Θα γίνει απαγορευτικό και μη ανταγωνιστικό. Θα έχει τον ίδιο φόρο δηλαδή με τα εισαγόμενα ινοπνεύματα. Αυτό θα είναι μια τραγική συνέπεια για την ελληνική οικονομία. Πρέπει να παραμείνει χαμηλή τιμή. Πάντως, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τι θα γίνει με την τιμή στο τσίπουρο, οι θαμώνες στα ρακάδικα το τιμούν και με το παραπάνω. Τα επικίνδυνα λεοντόψαρα που εισέβαλαν από το Σουέζ έχουν κατακλείσει τις ελληνικές θάλασσες. Ένας ψαροτουφεκάς χτύπησε ένα στην Κυλλήνη, καθώς όπως φαίνεται έχουν φτάσει μέχρι το Ιόνιο.
Το αδιφάγο λεοντόψαρο ή λιονταρόψαρο, όπως το αποκαλούν οι ψαράδες, τρώει σχεδόν κάθε μικρότερο ψάρι που έχει την ατυχία να βρεθεί στο διάβα του και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος των ελληνικών βυθών. Πρωτοεμφανίστηκε το 2016. Η παρατήρησή του ξεκίνησε από την Κρήτη και σταδιακά επεκτείνεται βορειότερα. Το βλέπουμε πλέον και στο Βόρειο Αιγαίο. Υπάρχουν αναφορές και από το Ιόνιο. Ο ψαροτουφεκάς που εντόπισε το λεοντόψαρο στα 4 μέτρα σε πετρώδι πυθμένα στο φάρο της Καυκαλίδας κοντά στην Κυλλήνη δεν δίστασε ούτε στιγμή. Ήξερε άλλωστε πόσο επικίνδυνο είναι και για τον άνθρωπο. Το δηλητήριο που έχει στα γκάθια του προκαλεί ένα αρκετά επώδυνο τσίβημα, γι' αυτό και χρειάζεται προσεκτικός χειρισμός στο ξεψάρισμα. Το ευτύχημα βέβαια είναι ότι είναι ένα είδος το οποίο τρώγεται. Είναι ασφαλές και ιδιαίτερα εύγευστο μάλιστα. Το κρέας του λεοντόψαρου μοιάζει με εκείνο της σκορπίνας, ενώ όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί πρέπει να δοθούν κίνητρα για την αλληλεία του έτσι ώστε να επικηρυχθεί και να μειωθεί ο πληθυσμός του. Στο τραγικό σημείο να καταγγείλει το ίδιο της το παιδί στην αστυνομία έφτασε μία μητέρα στο Αίγιο. Το λόγο θα μας πει τώρα ο Άρης Λάμπος. Κατερίνα, όταν χτύπησε το τηλέφωνο στο τμήμα, οι αστυνομικοί δεν πίστευαν στα αυτιά τους. Μια γυναίκα 41 ετών είχε καλέσει για να καταγγείλει διακίνηση ναρκωτικών. Όμως ο διακινητής δεν ήταν άλλος από τον ίδιο της το 17χρονο γιο. Φαίνεται πως η γυναίκα δεν άντεξε να βλέπει άλλο το παιδί της μπλεγμένο με τα ναρκωτικά και σκέφτηκε αυτή την πραγματικά δραστική λύση για να το γλιτώσει. Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του 17χρονου και εντόπισαν ποσότητες χασίς αλλά και μία ζυγαριά ακριβίας. Ο ανήλικος φυσικά, Κατερίνα, συνελήφθη. Και είναι μια πολύ γενναία μητέρα αυτή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άρη Λάμπου. Έλατε τώρα να δούμε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου. Τρεις γυναίκες στην Κύπρο έκαναν ζημιά σε αυτοκίνητο και προσπάθησαν να φύγουν για να μην πληρώσουν. Μια Ρωσίδα όμως τις κατέγραψε με αποτέλεσμα να την αντιληφθούν και να τις επιτεθούν με απίστευτες λεκτικές και ρατσιστικές χυδαιότητες. Λάρνακα Σάββατο βράδυ. Κύπρια εκτός ελέγχου ξεστομίζει έναν οχετό ύβριον προς τη Ρωσίδα Σβετλάνα Ζαΐτσεβα. Νομίζει πως κατάγεται από τη Ρουμανία. Come to my home to clean the windows, the floor. Η Ρωσίδα ισχυρίζεται πως οι Κύπριες φεύγοντας από πάρκινγκ στη Λάρνακα με το αυτοκίνητό τους χτύπησαν ένα άλλο αυτοκίνητο. Αν δεν τους φώναζε να σταματήσουν θα έφευγαν από τη σκηνή. Ο καυγάς ξεκινά όταν η Σβετλάνα επιχειρεί να κινηματογραφήσει τη ρατσιστική επίθεση. I just to see ladies boom car and I make video because it's want to go. We are here. What do you want? I am just to see. Θα σε πάρω δικαστήριο. Θα σε πάρω δικαστήριο. Not touch me. Η Σβετλάνα Ζαΐτσεβα, η οποία ζει στην Κύπρο τα τελευταία 20 χρόνια, ανέβασε το βίντεο στο YouTube. Η σκηνή εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια ενός παιδιού. Το περιστατικό διερευνά η Κυπριακή Αστυνομία. Η ζωή αρχίζει και γίνεται όλο και πιο γενναιόδορη για την άστιγη σοπράνο του Λος Άντζελες που έχει γίνει viral. Μετά το συμβόλαιο για δίσκο, έδωσε και συναυλία τραγουδώντας για πρώτη φορά σε σκηνή. Να θυμίσουμε ότι η πρακτική της ιστορία ξεκίνησε όταν τα έξοδα για μια επέμβαση την εξόντωσαν οικονομικά και την έκαναν να ζει στον δρόμο. This is a great feeling to be here standing in front of you. Thank you for all your help and support. Η Έμιλι Ζαμούρκα ζει το όνειρό της από τους σκληρούς δρόμους του Λος Άντζελες όπου τη χτυπούσαν στην πρώτη της συναυλία και στη ζεστή αγκαλιά του κόσμου. Με ένα κέντημα της Παναγίας στην καρδιά, η πρώην καθηγήτρια βιολιού αφηγείται κλαίγοντας τα όσα υπέστη από το 2017, που αναγκάστηκε να ζήσει στους δρόμους όταν τα ιατρικά έξοδα για μια ασθένεια την άφησαν άφραγκη. Ενώ ήταν άστεγη, κάποιος επιχείρησε να κλέψει και τελικά έσπασε το πανάκριβο βιολί με το οποίο έβγαζε λίγα χρήματα. I don't deserve all those bad things that people did to me. All I wanted is to touch people's spirits with my music. And when I wasn't playing anymore, a lot of people really beat me up. Every time I felt so hurt. Τότε η 52χρονη αναγκάστηκε να τραγουδήσει για να ζήσει. Η
η υπέροχη φωνή της και το βίντεο που ανέβασε ένας αστυνομικός στο Twitter έγιναν το μαγικό κλειδί που ξεκλείδωσε ένα καλύτερο μέλλον. Ήδη της πρότειναν συμβόλαιο για δίσκο. Δακρύζοντας η Έμιλι προσπαθεί να συνειδητοποιήσει ότι οι κακές μέρες πέρασαν πια και πως το όνειρό της πραγματοποιείται. I never felt like this before in my life. I still can't believe it's happening. I can't. Πίσω στα δικά μας και την οικονομική επικαιρότητα, ανεβαίνει ο πυρετός των συσκέψεων για το φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή στα μέσα του μήνα. Το Υπουργείο Οικονομικών διαβεβαιώνει ότι όλο το πακέτο της δεν θα εφαρμοστεί και μάλιστα χωρίς εκπτώσεις. Ρεπορτάζ και πληροφορίες από τον Γιώργο Παππού. Εχμή του δώρατος του πακέτου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ είναι η εισαγωγή χαμηλού συντελεστία 9% για εισοδήματα ως 10.000 ευρώ, από τον οποίο θα ωφεληθούν μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες. Στο πακέτο συμπεριλαμβάνεται η προσάυξη των φορολογίτου κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, οι δραστικές μειώσεις των φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις και μερίσματα, το γενναίο lifting στην πάγια ρύθμιση οφειλών. Καθαρά 750 ευρώ το μήνα για να ζήσει ο καθηγητής πανεπιστημίου. Η κτηματαγορά περιμένει πώς και πώς το πάγωμα του ΦΠΑ στα νόδηματα και υπάρχει ακόμα αστερίσκος για περίπου 100.000 αδιάθετα κίνητα της περίοδου 2006-2019, καθώς και την έκπτωση του 40% στις δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων. Η αίσθηση που εγώ αποκομίζω είναι ότι δεν θα υπάρξει καμία απολύτως υπαναχώρηση σε σχέση με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί. Τα πάνω κάτω έρχονται και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αφού από τη μια πέφτει κάτω από τα 500 ευρώ το όριο των υποχρεωτικών πληρωμών με πλαστικό χρήμα, ενώ από την άλλη το κτίσιμο του φορολογίτου θα απαιτεί περισσότερες ηλεκτρονικές πληρωμές. Μπορεί να ευνοήσει και να βοηθήσει την πολιτεία να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή, πιθανά να δημιουργήσει προβλήματα σε όλους αυτούς που πλέον θα πρέπει να συλλέγουν περισσότερες αποδείξεις. Οι διαβουλεύσεις με τους θεσμούς θα συνεχιστούν προκειμένου να γεφυρωθεί μια διαφορά περίπου 900 εκατομμύριων ευρώ. Ειδικά όσον αφορά στο φορολογητό, η σκληρή του Eurogroup συμμερίζεται τη γραμμή του Διεθνούς Δεπνευματικού Ταμείου για μείωσή του. Ωστόσο, η κυβέρνηση διαμηνεί ότι δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Να μην βάλω φόρο εισοδήματος, φόρο έμβια, αλλά και άλλους έμεσους φόρους. Είναι πάρα πολύ. Σε άλλο κλίμα τώρα, σενάριο θυμίζει το εγχείρημα ενός νέου από την Κρήτη. Ο Κλεάνθης Αναστασάκης τα παράτησε όλα και κάνει το γύρο του κόσμου με ένα μικρό ιστιοπλοϊκό. Ο Έλληνας θαλασσοπόρος μίλησε στην Άννα Σταματιάδου μέσα από το σκάφος. Τη δική του οδύσσια ζει τα τελευταία χρόνια ο Κλεάνθης Αναστασάκης. Τα Χανιά δεν μπορούσαν να τον κρατήσουν. Έτσι, παρά το ότι σπούδασε μηχανικό στο πολεμικό ναυτικό και είχε όλες τις ανέσεις με την οικογένειά του, τα εγκατέλειψε όλα για να γυρίσει τον κόσμο με το μικρό ιστιοπλοϊκό του. Ξεκίνησα από την Ελλάδα, έφτασα Καραϊβική, πέρασα από τη Δυτική Αφρική, ενώ δεν το είχα κανονίσει. Και θα ξαναπεράσω τον Ατλαντικό, θα πάω στις Αζόρες, Μαδίρα, ξανά Δυτική Αφρική. Τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ φθηνά. Δηλαδή, αν μπορείς να ζήσεις χωρίς ψυγείο, χωρίς το νερό να τρέχει συνέχεια στο μπάνιο και πηγαίνοντας αργά, δηλαδή μόνο με τα πανιά, το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό. Στον ωκεανό, συνήθως ο αέρας είναι σταθερός, οπότε θα ξυπνήσεις κανονικά το πρωί, θα μαγειρέψεις το πρωινό σου, θα φας, θα ρίξεις καμιά ματιά στα πανιά να τα ρυθμίσεις, να ψαρέψεις, να διαβάσεις κανένα βιβλίο και θα περάσει η μέρα. Όμορφα πράγματα. Κοντά στην ακτή τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, διότι κρατάμε πιο αυστηρές βάρδιες. Έχουμε βάρδιες στο μαγείρεμα, οπότε μπορώ και φτιάχνω μόνο ψωμί, φακές, παστίτσιο. Εφιάλτης του τα χαρτογράφει τα νερά. Σπίτι του το σκάφος, φίλοι του η θάλασσα και τα ψάρια. Η οικογένειά του, οι άνθρωποι όλου του κόσμου. Σταματάμε συνήθως όταν είναι εποχές των βροχών. Προσπαθούμε πάντα να βρεθούμε σε ένα μέρος στο οποίο μπορούμε να αράξουμε το σκάφος και να βρούμε δουλειά. Έχω δουλέψει μέχρι και σε μαγαζί που κατασκευάζω μπιζού. Τα πρώτα χρόνια ταξίδευε παρέα με τη γάτα του. Σήμερα δεν κάνει μίλι χωρίς τη σύντροφό του. Η καταγωγή της είναι από τη Γουινέα Μπισάου, αλλά έχει μεγαλώσει στην Πορτογαλία. Και γνωριστήκαμε στην Ελλάδα, στην Κρήτη συγκεκριμένα. Ο Κλεάνθης μοιάζει με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Δεν ξέρει τένις, είναι όμως πρωταθλητής στην περιπέτεια. Μεσαιωνικοί πολεμιστές, παράξενα πλάσματα και καλλιτέχνες επηρεασμένοι από τους κόσμους του φανταστικού συναντήθηκαν στο 5ο Φανταστικόν. Εντυπωσιακές εικόνες στο ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου.
Όχι, δεν βάλατε κατά λάθος ταινία τρόμου, ούτε οι εξωγήινοι άρχισαν να περπατούν στη γη. Το πλάσμα που βλέπετε είναι αποτέλεσμα προσθετικών και μακιγιάς. Μία από τις εντυπωσιακές εικόνες που συνάντησαν οι επισκέπτες του Fantasticon. Είχε προετοιμασία τουλάχιστον ένα μήνα για να προλάβουμε να το κάνουμε live εδώ πέρα. Όλα τα αξεσουάρ είναι από αφρό. Έχω βάψει το κολάν σε έξτρα χρόνο και σήμερα προσθέσαμε εδώ όλα τα προσθετικά από λάτεξ, το κεφάλι και το headpiece. Ξεκινήσαμε γύρω στις 10, οπότε 10 με 5 ήταν 7 ώρες δουλειάς χωρίς σταματημό, χωρίς διάλειμμα. Θέλει σίγουρα άπλετη υπομονή. Έχει πέσει πάρα πολύ κούραση. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση για δύο μέρες θύμιζε περισσότερο μεσαιωνικό κόσμο. Ανάμεσα στους επισκέπτες κυκλοφορούσαν ξωτικά, μάγοι, πολεμιστές και τροβαδούροι. Πέμπτη μας χρονιά. Όπως πάντα, ο κόσμος έρχεται με μεγάλο ενθουσιασμό. Ο λόγος που είμαι ντυμένος είναι γιατί παρουσιάζουμε το LARP, ένα παιχνίδι διαδραστικό, στο οποίο αναβιώνουμε μάχες του μεσαίωνα. Οι παίκτες κατασκευάζουν μόνοι τους τις στολές τους αλλά και τα όπλα τους, όπως το στιλέτο που βλέπετε, το οποίο έχει κατασκευαστεί από σιλικόνη για να μην κόβει. Το Φεστιβάλ Φαντασίας αποτελεί ευκαιρία για πολλούς νέους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν το ταλέντο και τις δυνατότητές τους. Και είμαι στο Fantasticon με το νέο μου βιβλίο. Το Fantasticon είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους συγγραφείς του φανταστικού. Είναι χειροποίητα αντικείμενα, από χρηστικά αντικείμενα όπως είναι σουβέρ, μέχρι κοσμήματα. Ανάμεσα στους εκθέτες βρέθηκε και ο Σπύρος Γελέκας, ο ζωγράφος του οποίου έργα έχουν εκτεθεί δίπλα σε πίνακες του Πικάσο και του Σαλβαδόρ Νταλί σε διεθνείς εκθέσεις. Στο φεστιβάλ οι καμβάδες του είχαν τα χρώματα του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και των κόσμων του Τόλκιν. Επέλεξα τον Τόλκιν γιατί ήμουνα από μικρός θαυμαστής του. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα φόρο τιμής στον πατέρα του φανταστικού. Εικόνες από όλο τον κόσμο για τη συνέχεια στη Γαλλία γυμνώστηθες ακτιβίστριες Femen κατήγγυλαν τις δολοφονίες γυναικών από τους συντρόφους τους. Στη Βρετανία σήμανε συναγερμός καθώς η τροπική καταιγίδα Λορέντζο έφτασε στις ανατολικές της ακτές, ενώ στην Καλιφόρνια ισχυρές εκρήξεις ταρακούν σαν σύμπλεγμα καταστημάτων και εστιατορίων. All of a sudden, just this giant explosion happened at the entrance. Πανικός, δεκάδες άνθρωποι που απολάμβαναν την πύρα τους τρέχουν έντρομοι μέσα στη νύχτα. Αλλεπάλληλες εκρήξεις συγκλονίζουν το σύμπλεγμα καταστημάτων και εστιατορίων στο Huntington Beach. Ξεσπά πυρκαγιά και το ρεύμα κόβεται. There were three explosions and the last one was the big one where you could see the fire roll up from the sides of the building and up underneath the top. Η φωτιά προκλήθηκε μετά από εκρήξεις σε μετασχηματιστή πυλώνα ρεύματος που βρισκόταν κοντά στο σημείο όπου γινόταν το φεστιβάλ μπύρας. Ανάμεσα στους τουλάχιστον 30 τραυματίες είναι και πυροσβέστες. 114 γυμνώστηθες ακτιβίστριες της Femen, βαμμένες σαν νεκρές, καταγγέλουν τις 114 δολοφονίες γυναικών που διαπράχτηκαν από τους συντρόφους τους από την αρχή του έτους στη Γαλλία. Η διαμαρτυρία έγινε στο κημητήριο του Μομπαρνά στο Παρίσι. Αφού σάρωσε τις πορτογαλικές Αζόρες, η τροπική καταιγίδα Λορέντζο έφτασε στις ανατολικές ακτές της Βρετανίας με ανέμους 105 χιλιόμετρων την ώρα και κύματα πάνω από 6,5 μέτρα. Οι μετεωρολογικές αρχές σήμαναν κίτρινο συναγερμό για καταρακτώδεις βροχές και πλημμύρες. Η τρελή καταδίωξη στην έρημο της Καλιφόρνιας κράτησε μία ώρα. Ξεκίνησε όταν ένας ένοπλος, ύποπτος για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, επιτέθηκε σε αστυνομικό. Για να ξεφύγει, έκλεψε με τη φίλη του ένα φορτηγάκι και ρίχτηκε στους αμόλοφους. Το όχημα έμεινε, αλλά εκείνος, απτόητος, έκλεψε και περιπολικό. Για να ξεφύγει από τα μπλόκα της αστυνομίας, βγήκε ξανά από το δρόμο. Και αυτό το αυτοκίνητο όμως κόλλησε στην άμμο. Και έτσι ο άντρας συνελήφθη. Ελάτε τώρα να δούμε ένα πρωτότυπο, αν μη τι άλλο, πανεπιστήμιο που άνοιξε τις πύλες του στην Κολομβία. Προσφέρει ανώτατες σπουδές στον τομέα της ροζ βιομηχανίας. La pornografía es una industria que lo que necesita es mover plata, como Coca-Cola, y responde a la demanda. Σπουδές ανωτάτου επίπεδου στο πορνό για φοιτητές με φιλοδοξίες, από καθηγήτριες και καθηγητές με ροζ διδακτορικό και επιχειρηματικό δαιμόνιο. Το Πανεπιστήμιο του Πορνό στο Μεντεγίν σίγουρα δεν προσφέρει συμβατικά μαθήματα. Υπόσχεται όμως να μετατρέψει το ταλέντο σε χρήμα. Son cientos y cientos y cientos de hombres, mujeres también, que todos los días nos escriben y dicen que quiero ser actor porno, es el sueño de mi vida. Η διευθύντρια Μαράντα Χάνκ εφάρμοσε πρώτη και καλύτερη τους κανόνες που διδάσκει. Πρώην αθλητικογράφος γδύθηκε για μια φωτογράφηση όταν έχασε ένα στοίχημα.
Οι φωτογραφίες έκαναν θράψη και η Αμαράντα είπε να εκμεταλλευτεί τον τόρο και τα προσόντα της. Διάσημη πορνοστάρ πλέον, επαγγελματία στην ψυχαγωγία ενηλίκων, δίνει κέρδιες συμβουλές για τέλειες καυτές σκηνές. Para una productora grande hay como unos estándares que hay que cumplir, pero acá les vamos a mostrar que todo tipo de porno vende. Οι φοιτητές παρακολουθούν με αφοσίωση. Δεν είναι μόνο γυναίκες, αλλά και άντρες που προσβλέπουν σε μια προσοδοφόρα καριέρα στη βιομηχανία του σεξ. Κίνημα από νεαρές Ρωσίδες κάνει θράψη στο διαδίκτυο. Μάχονται κατά των στερεοτύπων ομορφιάς, αφού όπως λένε δημιουργούν χαμηλή αυτοπεποίθηση και πυροδοτούν διαταραχές. Εντυπωσιακές καλονές βαδίζουν αγέροχα στις πασαρέλες. Τα social media έχουν πλημμυρίσει με αψεγάδιαστες φωτογραφίες. Η επανάσταση στην παντοκρατορία της τελειότητας ξεκινά από τη Ρωσία και το νέο hashtag «Όλα είναι ok πάνω μου». Χαμογελαστές γυναίκες με κυταρίτιδα, ακμή, τριχόπτωση καταργούν τα στερεότυπα, δημιουργώντας ένα όμορφο κόσμο ενέργειας και λάμψης. Η Ρωσία παραμένει μια πολύ πατριαρχική χώρα, όπου τα αυστηρά πρότυπα για την ομορφιά και οι επικρίσεις για τις αναλογίες του σώματος κάποιου αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα. Το επίμαχο τρέντ ξεκίνησε από μια Ρωσίδα έφηβη που έδωσε μάχη με την ανορεξία. Είναι μια πρωτοβουλία κατά πολέμησης των πιέσεων που δέχονται τα κορίτσια και οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο να δείχνουν πάντα τέλειες. Every girl thinks that they have to be better than the other girl. There's just a constant pressure, I guess, with everybody. Sometimes they'll say like, you know, your stomach area is fat, and I'm like, wait, is it? Η έφηβη Instagram influencer Ταΐσια ζήτησε από τους 1,2 εκατομμύρια ακολούθους της να ανεβάζουν φωτογραφίες τους χωρίς φίλτρα και make-up, επιδεικνύοντας τα όχι και τόσο τέλεια χαρακτηριστικά τους, που όμως τους καθιστούν μοναδικούς. Οι ελληνικές δημιουργίες συνεχίζουν να κατακτούν το Hollywood. Η διάσημη στάρ Τζένιφερ Λόπες φωτογραφήθηκε για την παγκόσμια καμπάνια του νέου αρωματός της με φόρεμα Ελληνίδα σχεδιάστριας. Η Τζένιφερ Λόπες λάμπει μέσα στη μίνι δημιουργία από κρίσταλα Σβαρόφσκι σε τόνους χρυσού του οίκου Σίλια Κρυθαριώτη. Η εκρηκτική Τζέι Λό λανσάρει το νέο της άρωμα. Φωτογραφίζεται για την παγκόσμια καμπάνια της. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Λατίνα Στάρ επιλέγει την Ελληνίδα δημιουργό για τις εμφανίσεις της. Η μεγάλη της αδυναμία φαίνεται πως είναι τα περίτεχνα κορμάκια που φορά στα σόου της. Τα φλάσσα στράφτουν καθώς η Σκάρλετ Γιόχανσον ποζάρει στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας στη Νέα Υόρκη. Η χολιγουντιανή στάρ επιλέγει δημιουργία του οίκου Ντιόρ και κοσμήματα του Έλληνα σχεδιαστή Νίκου Κούλη. Τα μοναδικά σκουλαρίκια που φορά από διαμάντια και ρουμπίνια μαγνητίζουν τα βλέμματα. Στην ταινία η Σκάρλετ Γιόχανσον υποδίεται μια ηθοποιό που βλέπει τον γάμο της με τον διευθυντή θεάτρου να διαλύεται. Όσο για τα αντικά της σχέδια γάμου. Nothing yet.